Δεν θέλω να ανησυχείτε για τίποτα. Όλα μπορώ να σας τα ετοιμάσω. Αυτό δεν μπορούσα και έψαχνα να το φτιάξω το Σαββατοκύριακο στην Άνδρο και είχα πάρει την άλλη συνταγή μαζί μου. Γιατί ήθελα να πάω να παίξω με τους τόνους. Α, οκ. Okay. Και παράπονο, έστειλα κι εγώ να πάνε κάτω στο μεγάλο σούπερ μάρκετ που έχει η Άνδρος να μου τους βρουν. Τους καπνιστούς, τους ωραίους. Ναι, ναι. Δεν τους βρήκα. Αλλά δεν πειράζει, άλλη φορά θα τους παίρνω από την Αθήνα. Αν θέλετε όμως, στείλτε και στην Άνδρο τίποτα. Μην κουβάλαμε από την Αθήνα τώρα κονσέρβες, δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, στην ανάγκη θα τους κουβαλήσουμε, αλλά λέμε. Αυτό λοιπόν που προσπαθούσα να το περιγράψω κάτω στο μάγειρα και το έλεγα. Μωρέ Γιώργο, του λέω, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς μου το περιέγραψε. Ήταν απλή, ωραία η γεύση, αλλά δεν θυμάμαι πώς το έκανε. Και μετά θυμήθηκα ότι δεν το έκανες ποτέ, απλά το φάγαμε. Σωστά, ναι. Άρα κράτα μου την πλαστικοποιημένη συνταγή, γιατί αυτό είναι επίσης ένα πολύ ωραίο πιάτο, αλλά απλά αυτό θα το φάμε εκείνη την ώρα που θα το κάνουμε.